Σήμερα φίλοι μου θα δούμε σε ένα Kia Picanto του 6 πώς μπορούμε να αφαιρέσουμε το διακόπτη των αλάρμ, είτε για να του επισκευάσουμε το φωτισμό, να αλλάξουμε τη λάμπα που έχει μέσα, είτε να το εγκαταστήσουμε γιατί έχει χαλάσει. Ο συγκεκριμένος έχει πρόβλημα με το φωτισμό, ενώ ανάβουμε τα πορείες και όλοι οι διακόπτες φωτίζονται. Ο συγκεκριμένος δεν φωτίζεται γιατί έχει καεί το λαμπάκι του. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς μπορούμε να τον αφαιρέσουμε. Θα χρησιμοποιήσουμε ένα λεπτό κατσαβιδάκι και από το κάτω μέρος προσεκτικά από τη μια πλευρά και από την άλλη. Και τώρα μπορούμε να τον τραβήξουμε προς τα έξω. Στο πίσω μέρος φίλοι μου υπάρχει το καλώδιο το οποίο συνδέεται στο διακόπτη και για να το αφαιρέσουμε θα πρέπει να πατήσουμε τη φύσα μέσα σε αυτό εδώ το σημείο. Πατάμε τη φύσα μέσα και ταυτοχρόνως τραβάμε προς τα έξω. Ορίστε. Όπως βλέπετε είναι αυτό το κομμάτι το οποίο το πατάω μέσα για να απελευθερώσει το φύς. Τώρα φίλοι μου έχουμε το διακόπτη εδώ, τον οποίο όπως θα δείτε κρατιέται από ένα και ένα δύο ποδαράκια, τα οποία πρέπει ταυτόχρονα να τα πιέσουμε μέσα για να μπορέσουμε να τον αφαιρέσουμε, και το ένα και το άλλο. Πιέζω, ορίστε, και σπρώχνω προς τα έξω. Ο διακόπτης είναι στα χέρια μας, μπορούμε να τοποθετήσουμε το καινούργιο ή να επισκευάσουμε το φωτισμό, πράγμα που θα κάνουμε και εμείς και ο οποίος προέρχεται φίλοι μου από αυτό εδώ το λαμπάκι. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς μπορούμε να το αλλάξουμε για να τον κάνουμε να ανάβει όταν έχουμε αναμένα τα πορείας. Όπως σας είπα και πριν φίλοι μου, βλέπετε εδώ το λαμπάκι, βρίσκεται εδώ μέσα, θα το στρίψουμε αριστερά και θα το βγάλουμε. Αυτό είναι το λαμπάκι που έχει καεί. Είναι αυτού του τύπου. Είναι πολύ μικρά λαμπάκια τα οποία έχουν μακριά σειρματάκια για πόδια. Όπως θα βλέπετε είναι περίπου 2 χιλιοστά πάχος με 6 χιλιοστά περίπου μήκος. Και είναι αυτό που θα πρέπει να αλλάξουμε. Για να αλλάχθουν τώρα πρέπει να ξετυλίξουμε το σειρματάκι που είναι τυλιγμένο εδώ σε κάτι εγκοπές που έχει γύρω γύρω. Το βλέπετε. Ορίστε το ένα. Και θα ξετυλίξουμε και το άλλο. Ορίστε. Και τώρα μπορούμε να το τραβήξουμε προς τα έξω. Αυτό λοιπόν είναι το λαμπάκι μου φίλοι μου. Αυτό είναι που θα πρέπει να αντικατασταθεί βάζοντας ένα από τα καινούργια. Παίρνουμε λοιπόν το καινούργιο και όταν το, επειδή εδώ μέσα έχει δύο τρυπούλες, μέσα σε αυτές θα πρέπει να περάσουν τα σειρματάκια. Ορίστε. Και τώρα στρίβω τα σύρματα γύρω από τις θέσεις τους. Κόβω το περίσευμα. Και τυλίγω και το άλλο.
Το λαμπάκι είναι έτοιμο. Μπορούμε να το τοποθετήσουμε πάλι στη θέση του. Έχει τις εγκοπές. Βλέπετε πώς ακριβώς πρέπει να πάει. Πάμε λοιπόν να το βάλουμε στη θέση του. Και αφού το βάλουμε, το στρίβουμε ελαφρά να κουμπώσει. Εκεί. Είναι έτοιμο. Μπορούμε να πάμε να το δοκιμάσουμε. Πάμε τώρα, φίλοι μου, να το τοποθετήσουμε ξανά στη θέση του. Πρέπει να ξέρετε ότι όλοι αυτοί οι διακόπτες εδώ έχουν ακριβώς το ίδιο σύστημα, τα ίδια λαμπάκια όπως και αυτός. Αυτά τα μικρά που βλέπετε εδώ. Πάμε λοιπόν να το τοποθετήσουμε. Θα το κουμπώσουμε πρώτα πάνω στους αεραγωγούς. Στη συνέχεια, φίλοι μου, θα κουμπώσω με τη φύσα. Και τώρα θα δοκιμάσουμε αν δουλεύει. Πολύ σωστά. Και πάμε τώρα να το ξανατοποθετήσουμε. Πιέζοντας πρώτα από την πάνω και ύστερα. Ωραία. Από την κάτω πλευρά. Δοκιμάζοντας τώρα, φίλοι μου, σε σκοτάδι το διακόπτη, βλέπουμε ότι λειτουργεί κανονικά. Αυτό το λαμπάκι ήταν όλη η υπόθεση. Φίλοι μου, είμαστε έτοιμοι και με αυτόν τον τρόπο λοιπόν αλλάζουμε διακόπτη αν έχει πρόβλημα ή αλλάζουμε τη λάμπα που έχει εσωτερικά για να φτιάξουμε το φωτισμό. Ακριβώς τις ίδιες λάμπες έχουν και αυτοί εδώ όλοι οι διακόπτες. Που για να αλλάχτουν βέβαια πρέπει εδώ να αφαιρέσουμε αυτό το κομμάτι γύρω γύρω τραβώντας το προς τα έξω και τότε αποκτάμε πρόσβαση στους διακόπτες. Αυτά σήμερα από το Μαστράκο. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.